Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης είναι ο άνθρωπος της Βίκης Σταυροπούλου, ο καλύτερος της φίλος. Η δυνατή τους φιλία εξελίχθηκε σε συγκατοίκηση εδώ και πολλά χρόνια. Μια απολαυστική συγκατοίκηση και για τους δύο με ιδιαίτερα στοιχεία. Η συμβίωση με τη Βίκη είναι απολαυστική. Εντάξει, είναι και πότε απολαυστική, πότε δύσκολη, όπως κάθε συμβίωση. Τι είναι αυτό που μπορεί να σας εκνευρίσει? Ότι είναι πολύ πιο ακατάστατη ακόμα και από μένα. Εγώ νομίζω ότι είμαι ο πιο ακατάστατος άνθρωπος του κόσμου, αλλά τελικά έμπλεξα με ακόμα έναν που είναι πιο ακατάστατος από μένα και καταλαβαίνεις τι γίνεται σπίτι. Αν δεν είναι αυτή η γυναίκα που μας φροντίζει, ξέρεις, είναι ήρωας. Η Βίκη Σταυροπούλου είναι ένα αυθεντικό πλάσμα, με ένα μεγάλο ταλέντο, μια μεγάλη καρδιά και με δύο λόγια την αγαπώ πολύ. Πώς να τη χαρακτηρίσω? Είναι ο άνθρωπός μου, η οικογένειά μου. Μαζί τους μεγάλωσε και η Δανάη, η κόρη της Βίκης. Ο Χρήστος την ανέλαβε από τα 4 της χρόνια, νιώθει έντονο το πατρικό του ένστικτο απέναντί της και τη θαυμάζει. Η Δανάη είναι ένα παιδί που μεγαλώσαμε, η Βίκη καταρχήν και μετά κι εγώ. Είναι το παιδί μας, ας πούμε. Και η Δανάη είναι η φρεσκάδα στο σπίτι. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία το μεγάλωμα ενός παιδιού, παρότι δεν ήταν δικό μου, βιολογικά δεν ήταν δικό μου, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Το να μεγαλώνει κανείς ένα παιδί είναι ένα ταξίδι τρομερά ενδιαφέρον, τρομερά δύσκολο, έως ψυχαναλυτικό θα έλεγα, γιατί σε κάνει να ξαναγυρνάς στα δικά σου χρόνια, αν ενδιαφέρεσαι πραγματικά. Είναι αλήθεια ότι οι φίλοι της Βίκης τη λένε μουρλοθαύμαστη? Τη λένε και μουρλοθαύμαστη και πολλά άλλα ακόμα που δεν μπορώ να τα πω στο φακό. Η φιλία σας με τη Βίκη Σταυροπούλου θα κρατήσει χρόνια πολλά. Αυτό πώς να σου απαντήσω τώρα? Ξέρεις, η ζωή είναι τόσο ανατρεπτική. Ελπίζω να γεράσουμε μαζί.